πως είχαν προειδεάσει άλλωστε τις επιστολές στον Υπουργό Εργασίας, αναγράφεται τι ακριβώς συμβαίνει με τις μειώσεις ή όχι. Η φωτιά, όπως βλέπετε, ανάψαν τη φωτιά και τοποθετούν μαζί με το μάτσο από τα χαρτιά τις επιστολές, δηλαδή, που έχουν ρίξει εδώ και λίγα λεπτά στο δόστρωμα. Μέσα στην οποία επιστολή αναγράφεται επίσης ότι αυτός είναι και ο τρόπος της έγκυρης ενημέρωσης των δημοσιογράφων, το οποίο σημαίνει να μην ακούν αυτά που τους λένε τα μέσα ενημέρωσης. Όπως έκαψαν τη ζωή μας και με και εμείς επιστολές. Κάψαμε, μπράβο! Παλαμάκια όλοι! Πετάνε χαρτιά, όλοι συγκεντρωμένοι που είναι περιμετρικά της φωτιάς, πετάνε τις επιστολές δεξιά και αριστερά πάνω στην πηγή της φωτιάς. Έλα μόρι αδερφή! Λοιπόν, παρακολουθούμε την εικόνα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι και επιστολές ο Αλίδης. Ακόμα συνεχίζεται να έρχεται κόσμος, ήδη από την Ομόνια και πάλι έρχεται ποτάμι. Μιλάμε σταδίου, μεγάλο ποτάμι από συνταξιούχους. Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν θα έχουν συνάντηση με κάποιο γραμματέα εδώ στο Υπουργείο Εργασίας.